δηλώνουμε και από εδώ τη στήριξή μας στον αγώνα των εργαζομένων στα εργοτάξια κατασκευής της γραμμής 4 του Μετρό που κλιμακώνεται αυτές τις μέρες με επαναλαμβανόμενες 24 ώρες απεργίες και διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή καλύτερα μεροκάματα και μισθούς, καλύτερες συνθήκες δουλειάς, 8 ώρο και όχι δουλειά 10 ώρη, 12 ώρη. Η απόφασή τους για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα είναι ομόφωνη και καθολική. Επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τη δύναμη του αγώνα. Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργό έχουν ευθύνη να αναγκάσουν την εταιρεία που έχει αναλάβει το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στην Αττική που χρηματοδοτείται από λεφτά του κράτους να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Σωματείο των Εργαζομένων και να ικανοποιήσει εδώ και τώρα τα αιτήματά τους. Και ας αφήσει την κοροϊδία με τις επιστολές στην κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Λες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυρία Ούρσουλα, αυτός ο εμπριστής της ακρίβειας, μπορεί να είναι και ο πυροσβέστης της ακρίβειας. Γνωρίζουν ότι όσα βιώνουν είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που συνδιαμορφώνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από το κόμμα του Βελόπουλου και στη συνέχεια παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη χώρα μας με συγκεκριμένα αντεργατικά μέτρα και νόμους μέσα στην Ελληνική Βουλή. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι επιλέγουν να αγωνιστούν.